Είμαστε εδώ σήμερα 4 ομοσπονδίες και 30 σωματεία. Αφήσαμε δουλειές και μαγαζιά για να συμμετάσχουμε. Όμως, ειλικρινά σας μιλάμε, άνοιξε η καρδιά μας. Είμαστε περήφανοι να βρισκόμαστε δίπλα σε χιλιάδες εργαζόμενους, σπουδαστές, άλλους μαζικούς φορείς που αγωνίζονται για το δίκιο. Επιλέξαμε σήμερα να είμαστε εδώ γιατί βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Τη συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή που γεννούν τη φρίκη του πολέμου και μας βάζουν σε επικίνδυνα μονοπιάτια. Καταγγέλουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είμαστε εδώ γιατί βλέπουμε τις πολιτικές που χτυπάνε το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, την πολιτική στην υγεία που βάζει σε κίνδυνο εμάς και τις οικογένειές μας. Βλέπουμε την ανάγκη από κοινού να αντιπαλέψουμε τις αιτίες και τους ενόχους, τους κοινούς μας αντίπαλους. Μπροστά στην οικονομική ύφεση και την αναδουλειά που έφερε μια νέα γενιά χρεών στη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, η κυβέρνηση ανοίγει τη συζήτηση για το τελευταίο μίλι πριν την ανάκαμψη. Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος, Ατζέντα Μεταρρυθμίσεων, μαζί με αναλύσεις για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τον τουρισμό αξιοποιούνται για να καλλιεργούν προσδοκίες χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι τέτοιους είδους αναπτυξιακά εργαλεία έχουν αποδέκτες και δυναμώνουν τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα μονοπόλια. Οι μικροεπιχειρήσεις των αυτοαπασχολούμενων, ακόμα κι αν ένα μικρό τμήμα τους καταφέρει να πάρει κάποιο ψίχουλο, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έναν οξύτερο ανταγωνισμό στην αγορά που τους οδηγεί μαθηματικά στο μαρασμό και τη διόγκωση των χρεών. Οι ρυθμίσεις δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και μεγαλώνουν το ήδη βαρύ φορτίο. Τα ραβασάκια για την επιστρεπτέα προκαταβολή, τα εκαθαριστικά για τη βαριά φορολογία που μένει ίδια και απαράλλαχτη εδώ και χρόνια, τα ειδοποιητήρια με τις ρυθμίσεις παλιές και νέες βρίσκονται στα συρτάρια της κυβέρνησης και θα δρομολογηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Σαν να μην έφτανε η ακρίβεια στην αγορά των πρώτων υλών, στους λογαριασμούς του ρεύματος, στα καύσιμα, έρχονται τώρα νέες τεράστιες αυξήσεις λόγω των συγκρούσεων στην Ουκρανία. 34% μέσα σε μια μέρα πάνω το αέριο, 31% πάνω τα καύσιμα, 46% το πετρέλαιο θέρμανσης, μεγάλες αυξήσεις σε άλλα είδη. Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες εύχονται τη γρήγορη αποκατάσταση της κανονικότητας με τη λήξη της πανδημίας. 2 χρόνια μετά την ένδειξη της πανδημίας, κανένα συνδικαλιστικό όργανο που κυριαρχούν δεν πήρε την παραμικρή απόφαση για την κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων σε αυτήν. Μπορεί να λιδωρούν την ακρίβεια που θεριεύει και κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, αλλά δεν ακουμπά τις αιτίες της. Η συζήτηση θυμίζει δελτίο αναγγελίας επικίνδυνων φυσικών φαινομένων. Καμία αναφορά στην απελευθέρωση της ενέργειας, τους πικρούς καρπούς γευόμαστε σήμερα. Ούτε κουβέντα για τις ακριβοπληρωμένες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια για να εξασφαλίσουν τα ευρωπαϊκά μονοπόλια ενεργειακή αυτάρκεια. Φυσικά, καμία συζήτηση για τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς που γεννούν τους πολέμους. Λοιπόν, λέμε ξεκάθαρα στην κυβέρνηση. Διεκδικούμε την άμεση υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Πρώτα και κύρια για όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτούς που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Εδώ και τώρα
μείωση του ΦΠΑ, κατάργηση των έμεσων φόρων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα, επιδότηση στο ύψος των αυξήσεων στην ενέργεια, επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, κατάργηση ένφια και τέλους επιτιδεύματος, διαγραφή των χρεών της επιστρεπτέας προκαταβολής τόκων και προστήμων 30% των υπόλοιπων χρεών. Αρνούμαστε να ταΐζουμε τα μονοπόλια και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αρνούμαστε να φορτωθούμε πάλι εμείς στο λογαριασμό του υπεριαλιστικού πολέμου και της οικονομικής κρίσης. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Καλή δύναμη.